Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Δημοτικό Στάδιο της Χίου. Σήμερα, Τετάρτη απόγευμα, γίνεται μια φάση διασυλλογικού πρωταθλήματος Αιγαίου. Ελπίζω να το λέω σωστά, θα μιλήσω μετά και με υπεύθυνος εδώ πέρα, στο Στάδιο της Χίου. Συμμετέχουν ομάδες από τα νησιά μας, εδώ γύρω, Χίο, Σάμο, Ικαρία, δεν ξέρω αν έχει από αλλού. Το άσχημο είναι ότι εδώ και λίγα λεπτά, μόλις πάτησε το πόδι του, εγώ είμαι εδώ κάνα 10 λεπτό, πάτησε το πόδι του, ο Κώστας είπες και βρέχει. Λοιπόν, για γεμίσει το φράγμα για αύριο. Ο λόγος πιθανόν είναι για να γεμίσει το φράγμα αύριο στα εγγένεια. Αύριο Πέμπτη είναι τα εγγένεια, οπότε θα χρειαστούμε να είναι γεμάτο το φράγμα. Λοιπόν, έτοιμος. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε εδώ είναι η γραμματεία που γίνονται οι διάφορες δηλώσεις και οι διάφορες κατανομές. Εφόσον η βροχή είναι σε αυτό το στάδιο, οι αγώνες συνεχίζονται κανονικά, ίσως επισπευστούν λίγο. Το θέμα είναι ότι χάσαμε και το φως. Αν σκεφτεί κανείς ότι είναι ούτε 6 το απόγευμα δεν είναι και έτυχε σήμερα να βρέξει. Εντάξει, ο λόγος είναι βέβαια, είναι σημαντικός. Μήπως και αύριο τα εγγένεια, έχουμε και λιγάκι νερό μες στο φράγμα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με κάποιους από τους προπονητές, κάποιους από τους αθλητές. Λοιπόν, ωραία, πάμε λίγο να βρούμε και κάνα από τους προπονητές και μετά θα έρθουμε να μας μιλήσει και από το ΣΕΓΑΣ ο Γιάννης ο Πετρής. Κάποια αγωνίσματα γίνονται, συνεχίζονται κανονικά βέβαια. Και έρχεται και το αεροπλάνο. Έρχεται και το αεροπλάνο. Φέρνει, πώς το λένε, αθλητές. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάτσε να ανέβω εγώ πάνω. Από εδώ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με ένα από τους προπονητές εδώ, ο Γιάννης ο Τζίκας. Τι αγωνίσματα έχουμε σήμερα? Τώρα είναι η κατηγορία των παμπέδων, δηλαδή K16, τα παιδιά που είναι από 16 χρονών και κάτω. Ουσιαστικά συμμετέχει το γυμνάσιο, πρώτη, δεύτερη και τρίτη γυμνασίου, για να καταλάβει ο κόσμος. Έχει και πιο μεγάλη κατηγορία δηλαδή? Όλες οι κατηγορίες ξεκινάνε από K14 και πάμε μέχρι αντρών και γυναικών, όλα τα έχουμε. Αλλά οι αγώνες τώρα εδώ είναι K16. Η κατηγορία των παλιά παμπέδες παγκορασίτες, έτσι ονομαζόταν. Μάλιστα. Εσύ είσαι με την ομετρημάτια του Αιγαία, έτσι? Του Εφήβου. Του Εφήβου, ναι, μπερδεύω. Δεν πειράζει. Πόσες συμμετοχές έχετε εσείς? Δόξα τω Θεώ, είναι πάρα πολλά παιδιά που αγωνίζονται. Σε όλες τις κατηγορίες? Σε όλα τα αγωνίσματα. Σε όλα τα αγωνίσματα. Σε τα πιο πολλά, δεν μπορούμε να τα έχουμε σε όλα τα αγωνίσματα, αρκετά αγωνίσματα. Ναι. Πώς θα πάει? Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Ήδη πήγαν πολύ καλά τα παιδιά που κάνανε εμπόδια. Τώρα κάνουν τα αγόρια μας ύψος και από ό,τι βλέπετε πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουν επιδείξει το 1,75 και συνεχίζουμε. Είχαμε ταχύτητες πάρα πολύ ωραία και έχουμε τώρα εδώ, βλέπω και συμμετέχουμε. Πολύ ωραία. Από εδώ τα παιδιά θα πάρουν κάποιο εφαλτήριο για τη συνέχεια, για κάτι άλλο? Ναι, αυτοί οι αγώνες είναι διασυλλογικοί αγώνες, είναι βαθμολογία των συλλόγων, αλλά ταυτόχρονα είναι και πρόκριση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί σε Χαλκίδα. Έτσι. Θα πάτε, φαντάζομαι. Όσα παιδιά προκριθούν και όσα έχουν τη δυνατότητα. Όσα πιάσουν το σχετικό όριο. Όταν λες τη δυνατότητα, τι είναι, στην οικονομική? Όχι, το σχετικό όριο. Οικονομικά, εσάς σαν σύλλογο έχετε κάποια στήριξη για αυτές τις αποστολές σας? Ο Έφηβος, όλα παιδιά τα οποία διακρίνονται και έχουν δυνατότητα, συμμετέχουν σε αγώνες με έξοδα του συλλόγου. Εκεί πέρα, όσα παιδιά
είναι μέσα στην τριάδα και στην εξάδα, παίρνουν το ολόκληρο το ποσό των εξόδων ή το μισό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Καλή επιτυχία. Μακάρι να μας τα χαλάσει, μη σας τα χαλάσει ο καιρός. Προπονητής. Θεατής. Όχι, θεατής. Προπονητής. Όχι, προπονητής. Θεατές. Έλα εδώ. Να δούμε τα παιδιά εδώ. Πώς σε λένε εσένα? Σωτήρη. Σωτήρη, εσύ τι αγώνισμα παίρνεις μέρος? 1000 μέτρα. 1000 μέτρα, έχεις τρέξει ακόμα? Όχι, μετά τρέχω. Πώς βλέπεις τον ανταγωνισμό? Δύσκολος. Ναι. Δύσκολο. Εσύ είσαι στην κατηγορία K. 14. Δηλαδή πόσο χρόνο είσαι, 13? 12. Μπράβο. Δηλαδή τι τάξη πας, πρώτη? Πρώτη, ναι. Γυμνασίου? Ναι. Είσαι καλός μαθητής? Ναι. Γιατί καλός αθλητής θα είσαι, μαθητής να είσαι καλός. Ναι, πιστεύω, ναι. Μπράβο, Σωτήρη, είπαμε. Ναι. Πώς το πάθα και το θυμηθήκα. Εσένα πώς σε λένε? Σοφία. Σοφία, εσύ σε τι αγωνίζεσαι? Αγωνίστηκες μάλλον. Ναι, 150 μέτρα. Α, δύσκολα. Εντάξει, είναι καλές οι άλλες αθλήτριες. Α, έχεις εμπειρία από άλλους αγώνες αντίστοιχους? Έχεις ξαναπάρει μέρος σε τέτοιο? Ναι, σε αγώνες έχω πάρει μέρος, σε τέτοιο όμως όχι. Όχι. Πώς σου φάνηκε? Μια χαρά. Έχεις κι άλλα, θα συμμετέχεις, θα πάρεις μέρος ξανά? Σε τέτοιο. Όχι, σήμερα εννοώ, δηλαδή. Α, ναι, σε σκητάλη. Α, παίρνεις μέρος και σκητάλη. Ναι. Μπράβο, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο και στο Γιάννη. Ναι. Τώρα είναι ο αγώνας αυτός, είναι όπως έτρεξε η κοπέλα πριν, είναι τα 150 μέτρα. Τα 150 μέτρα, βλέπετε, νομίζω η κοπέλα είναι του εφήβου αυτή που... Η κοπέλα του εφήβου πήρε την πρώτη θέση. Είναι κουραστικός ο αγώνας. Για να μιλήσουμε με τη... Πάμε, Αργυρί. Θα μας πεις δύο λόγια συγχαρητήρια. Πώς θα πήγες στην κούρσα? Καλά. Κουραστικά ήταν? Λίγο. Λίγο, ναι, σε βλέπω. Εντάξει, πάρ' τις ανάσες σου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε εδώ τον κύριο Γιάννη από το ΣΕΓΑΣ. Λοιπόν, πείτε μας για την διοργάνωση αυτή, τι ακριβώς είναι? Είναι μια επίσημη θεσμοθετημένη οργάνωση στα πλαίσια των αξιολογούμενων πρωταθλημάτων που διοργανώνει η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χιουσάμου σε ετήσια βάση. Είναι το πρώτο ουσιαστικά αξιολογήσιμο πρωτάθλημα της κατηγορίας K16. Συμμετέχουν 8 σωματεία, 4 σωματεία από τη Χίο, 2 σωματεία από τη Σάμο και 2 σωματεία από την Ικαρία. Το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει 31 αγωνίσματα και οι συμμετοχές είναι 128 για τα αγόρια και 87 για τα κορίτσια. Πολύ καλά. Δηλαδή οι αγώνες θα συνεχιστούν και αύριο? Όχι, είναι σε ένα κύκλο, ολοκληρώνονται απόψε το βράδυ. Επειδή βλέπουμε τον καιρό λίγο, είναι ανεξαρτήτως καιρού? Θα πάει το πρόγραμμα όσο γίνεται, γιατί έχουν έρθει αποστολές, δεν γίνεται να κυρωθεί. Τα εισιτήρια είναι κομμένα. Τα εισιτήρια κομμένα δεν γίνεται να γίνουν σε δεύτερο κύκλο, δεν προβλέπεται αγωνιστικά, ναι, αυτό. Ναι. Οπότε η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί σήμερα. Να ρωτήσω κάτι. Αν χρειαστεί να διακόψουμε, θα διακόψουμε για κάποιο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσουμε μετά. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή φαντάζομαι ότι θα υπήρχε και ένα οικονομικό κόστος για όλα αυτά. Προφανώς. Υπάρχει κάποια βοήθεια έξω από το χώρο σας? Οι αγώνες αυτοί έχουν θεσμοθετημένα οικονομική ενίσχυση. Δηλαδή, φέτος υπάρχει μόνο χαμηλό όριο. Δηλαδή, υπάρχει για κάθε αγώνισμα ένα συγκεκριμένο όριο, όπου όταν ο αθλητής το περάσει, καλύπτεται οικονομικά και βαθμολογείται, παίρνει 4 βαθμούς για παράδειγμα, και καλύπτονται οικονομικά τα έξοδά του. Και αν πληρωθούν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις σχετικά με τους συνοδούς, καλύπτονται και τα έξοδα ενός συνοδού όταν είναι μέχρι 10 αθλητές και 2 συνοδών όταν είναι πάνω από 10 αθλητές που πιάνουν όρια. Πάντως βλέπουμε και αρκετή συμμετοχή και κόσμου. Φαντάζομαι είναι οι συνοδοί των παιχτών. Και οι συνοδοί και γονείς υπάρχουν και από τα υπόλοιπα νησιά, ναι, ναι, που έχουν έρθει. Και από τη Χίο υπάρχουν πολλοί γονείς και συγγενείς, από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητική. Πάρα πολύ καλά είναι. Και η εικόνα των αγώνων. Πάρα πολύ καλά. Γενικά είναι ωραία αυτή η εικόνα, ναι, τόσων παιδιών, τόσων ανθρώπων να ασχολούνται. Θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πολύ η εικόνα. Τόσο σε επίπεδο, ναι, θεατών, όσο και σε επίπεδο αγωνιστικό. Μάλιστα. Πολύ καλά. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και μπράβο για άλλη μια φορά σε όλους τους οργανωτές.
Λοιπόν, τα 150 μέτρα συνεχίζονται. Προφανώς έχει και άλλες σειρές. Λοιπόν, έλα να δούμε ακόμα μερικούς αθλητές εδώ. Έχουμε 4 σωματεία, είναι αποτυχίο. Λοιπόν, παιδιά, θα σας ρωτήσουμε. Από ποιο σωματείο είστε εσείς? Από το ΦΟΒ. Αποστολή ΣΤΟΣ. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή ΣΤΟΣ. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Σε τιμές έκπληξη. Αποστολή ΣΤΟΣ. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. Δημήτρης Χρυσούλης. Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών. Γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα. Ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση του πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια. Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητής συγκολλήσεων. Ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξείδωτου χάλιβα. Κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολλήσεις TIG για όλα τα μέταλλα. Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις. Λοιπόν, παιδιά, θα σας ρωτήσουμε. Από ποιο σωματείο είστε εσείς? Από το ΦΟΒ. Α, είναι 4 σωματεία πτυχίο συμμετέχουν. Ναι. Τρέξατε ή θα τρέξετε? Τρέξαμε. Πώς θα πήγατε? Καλά. Πολύ καλά. Να ρωτήσω κάτι, έχετε εμπειρία από αντίστοιχες διοργανώσεις στο παρελθόν? Ναι. Σε τι? Αγιοπελαγίτικου, δυσυλλογικού, εφήβεια. Μπορεί. Εσείς τι κατηγορία είστε? Κάπου 16. Εγώ είμαι κάπου 14. 14. Είσαι πόσο χρόνο δηλαδή? 13. Και εσείς 15. Ναι. Δηλαδή τι τάξη πηγαίνετε? Τρίτη γυμνασίου. Οπότε ακόμα τις πανελλήνιες δεν έχετε φόρτο μαθημάτων? Όχι. Εντάξει. Όχι. Άλλο αγώνα θα κάνετε σήμερα? Ναι. Τι? Σκηταλοδρομία, 480. Εμείς οι δύο, ναι. Και εσύ? Τετραπλούν.
Ποιο? Τετραπλούν. Τι είναι αυτό? Είναι σαν το τριπλούν. Αλλά με τέσσερα. Ναι. Α, μπράβο, το κατάλαβα. Δεν μου λέτε, στο σχολείο πώς θα πάτε? Πολύ καλά. 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 Πολύ καλά. 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 Καλά, όλα καλά, εντάξει. Μετά το σχολείο τι θέλετε να κάνετε, έχετε σκεφτεί? Εγώ λογικά κάτι με βιολογία ή κάτι τέτοιο. Κάτι έτσι με βιολογία απλό, εσύ? Εγώ νοσηλευτική. Μπράβο, και εσύ? Εγώ θέλω να γίνω πυροσβέστης. Πυροσβέστης, έχει κοπέλες νομίζω στο επάγγελμα. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σας και καλή επιτυχία συνέχεια στους αγώνες σας. Λοιπόν, μα είναι τώρα με τα VHF. Πάμε λίγο από πάνω να δούμε αθλητές. Αθλητή είσαι κι εσύ? Ναι, ναι. Για, τι είσαι? Πού τρέξεις, σε ποια ομάδα? Στην Ολυμπιάδα. Έχεις πάρει μέρος ακόμα? Ναι, όχι. Ναι ή όχι, βρε? Όχι, όχι, όχι. Δεν μου λες κάτι, περίμενε, εσύ τι κατηγορία είσαι, K14? Ναι. Πόσο χρόνο δηλαδή? 13. Και σε τι αγώνισμα θα πάρεις μέρος? Στα 1000 μέτρα. 1000 μέτρα. Ναι. Έχεις ξανατρέξει φαντάζομαι, έτσι? Ναι. Θα το βγάλεις, θέλω να πω. Καλά, ναι, εννοείται. Και για θέση τώρα βλέπουμε. Σωπα, λοιπόν, εσύ πώς σε λένε? Μην μου πεις ότι είσαι συμμαθητή σου. Ναι. Τι λέει και σε περνάει τόσο πολύ? Ίδια μέρα γενέθλια έχουμε. Ίδια μέρα. Εσύ σε τι αγώνισμα πάρεις μέρος? Τίποτα. Α, ήρθες απλά να το δεις? Κανείς δεν είναι από σωμα... Όχι, ήρθαμε να τον δούμε. Σοβαρά? Ορίστε, και τόσους φιλάθλους που έχεις θα τα πας καλά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, Μαρία. Έλα, Μαρία, δεν γίνεται, τραβάς τις κάμερες. Σας παρακαλώ, είσαι παιδί δίπλα. Λοιπόν, μα τι, είναι αθλητής? Ναι. Λοιπόν, στους... περίμενε, συμμετέχεις εσύ? Όχι καλέ, είναι μεγάλη εγώ γι' αυτό. Εσύ δεν είσαι κάπα, πόσο είσαι? 18, είσαι κάπα 20. Είσαι K20. Και K18. Ωραία, λοιπόν, η Μαρία Σταυρανού βέβαια δεν είναι σαν... έχει περάσει από αυτό, έχεις περάσει από αυτό το επίπεδο. Ναι, ναι. Τώρα, ποιος ήταν ο τελευταίος αγώνας που έκανες? Σχολικό, είχα πει τα φάση. Τώρα έχουμε, φεύγουμε την Τετάρτη για γάμο. Σχολικό? Πανελλήνιο, ναι. Περίμενε, τι τάξη πας? Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου? Ναι, ναι. Μα έχεις πάρει και σε κάτι βαλκανικά, κάτι. Πέρσι. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται, κάμα 18. Και τώρα παίρνεις μέρος με το σχολείο? Ναι. Ποιο σχολείο? Τρίτο Λυκείο. Τρίτο Λύκειο, έχει πολλές πιθανότητες να τα πάει καλά λόγω της Μαρίας. Μπράβο, να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Συγχαρητήρια για τη μικρή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε από αλλού. Παιδιά, από πού είστε εσείς? Α, ωραία, Σάμου, πάμε λίγο Σάμου. Αθλητές είστε? Κάποιοι, ναι. Εσύ τι είσαι? Παίζω ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι, αλλά εδώ είναι μόνο Στίβος. Εδώ βλέπω τους φίλους μου. Α, ήρθες μαζί στην αποστολή? Όχι, είμαστε εδώ πενταήμεροι. Α, έχει ταυτόχρονα και πενταήμεροι. Ναι, και έτυχε τώρα να πέσουν οι ημερομηνίες. Τι τάξη είστε εσείς τώρα? Τρίτη γυμνασίου. Είστε καλοί μαθητές? Κάποιοι, ναι. Όλοι μαζί. Ναι ή όχι? Όχι. Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον είστε ειλικρινείς. Μπράβο, παιδιά, καλά να περάσετε. Ποιος? Χρόνια πολλά. Πού είναι η τούρτα? Πόσο χρόνο είσαι? 15. Έχει γενέθλια, το ξέρετε. Πάμε και το τραγούδι. Να ζήσεις τρία χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα. Χρόνια πολλά, φίλε. Τηλεοπτικά γενέθλια έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, εδώ τι είσαστε εσείς? Είμαστε αναγέννηση. Αναγέννηση Σάμου. Έχετε πάρει μέρος ακόμα, ξεκινήσατε? Πρώτη μου φορά. Πρώτη φορά σε τέτοια διοργάνωση? Ναι. Σε τι αγώνισμα θα πάρεις μέρος? Πήρα, έτρεξα στα 80 μέτρα. Εύκολα ή δύσκολα? Μέτρια θα έλεγα, ούτε πολύ εύκολα, ούτε πολύ δύσκολα. Φαντάζομαι ένας τέτοιος αγώνας διαφέρει λίγο από τις προπονήσεις που κάνεις στο γήπεδο. Ναι, δεν πρόλαβα να κάνω και πολλές, η αλήθεια είναι. Έχεις και το σχολείο? Έχω και το σχολείο. Τι τάξη πας? Τρίτη γυμνασίου. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δεν ξέρω ακόμα. Καλά, τρίτη γυμνασίου δεν ξέρεις? Είναι ακόμα νωρίς, μου λένε. Είναι νωρίς, Έχω αποφασίσει στρατιωτικές σχολές ή κάτι τέτοιο. Άκου να δεις κάτι, αν είσαι από τη Σάμου θα ασχοληθείς με τα τουριστικά. Δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν, το νησί βουλιάζει. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Εσένα πώς σε λένε? Ολυμπία. Έχω μαζί μας την Ολυμπία. Σάμου, από πού Σάμου είσαι?
από το Βαθύ. Α, από το Βαθύ. Εγώ πέρυσι το καλοκαίρι ήμουνα στο Πυθαγόριο. Είναι πολύ ωραίο το νησί σας, μπράβο. Τι αγώνισμα πήρες μέρος? Στο Άλμες με 20. Που είναι άριστη μαθήτρια. Μίλησε. Τα είπε καλά, γιατί μια σχολείο χαρά. Τα λέει άριστα, όλο 20. Είναι εδώ μαθήτρια. Είναι στη ΣΑΜΟ μαθήτρια. Α, και εσύ είσαι στη ΣΑΜΟ. Εγώ είμαι στη ΣΑΜΟ. Τι λέει ρε φίλε. Μας πήρατε μεταγραφή του καλύτερου καθηγητή. Ναι, αλλά είναι η καλύτερη μαθήτρια, άλλο 20. Δεν το λέει όμως, είναι τα ταπεινή. Ταπεινή, μπράβο. Γι' αυτό είναι καλή. Μπράβο. Λοιπόν, Ολυμπία, τι αγώνισμα κάνεις εσύ? Άλμες με 20. Έχεις πηδήξει ακόμα? Όχι. Τι ρεκόρ έχεις? Νομίζω 4 και κάτι. Τι 4? 4 μέτρα. 4 μέτρα μήκος. Τι λες, παιδάκι μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Στο σχολείο είσαι καλή μαθήτρια. Ναι, εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι πολύ καλό. Μπράβο, πολύ ωραία. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δεν ξέρω. Μα ξέρει καμία. Περίμενε. Εσύ τι τάξη πας? Εγώ από πρώτη γυμνασίου. Έλα, Χριστίνα. Ναι, αλλά δεν ξέρω, επιτρέπεται πρώτη γυμνασίου. Πόσο ύψος έχεις? 1,76. Αποκλείεται, εγώ είμαι 1,80. Πρώτη γυμνασίου και τι αγώνισμα κάνεις? Άλμα είσαι ύψος. Μπράβο. Έχεις πάρει, κάνεις ακόμα? Δεν έχω ξεκινήσει ακόμη, όχι. Είσαι αγχωμένη? Λίγο. Δεν έχεις παρελθόν, δεν έχεις πάρει μέρος σε τέτοιους αγώνες? Πρώτη φορά. Οχ, ναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Διασυλλογική είναι μεταξύ, μήπως τρέχει την πηδάς τώρα? Όχι ακόμα. Θα σε ειδοποιήσουν? Όχι. Ναι. Ωραία, δεν μου λες κάτι. Εσύ μετά το σχολείο τι θα ήθελες να κάνεις επαγγελματικά? Πολιτικός μηχανικός. Πολύ καλά. Έχεις κανένα γνωστό? Ναι, αρκετούς. Ο μπαμπάς μου ασχολείται με εργολαβίες και έχουμε αρκετούς γνωστούς. Οπότε θα το συνδυάσει και θα ανοίξει ένα γραφείο μαζί. Ναι. Μπράβο, καλή επιτυχία. Εσένα πώς σε λένε? Βασιλική. Η Βασιλική εδώ παίρνει μέρος δρόμους. Σφαίρα. Σφαίρα. Ναι. Πώς θα πας, τι ρεκόρ έχεις? 6,5-7, κάπου εκεί. 60-6,5. Με σφαίρα, είπε, συγγνώμη, δεν είναι το ακόντιο. Δεν μου λες κάτι, εσύ τι τάξη πας? Πρώτη γυμνασίου. Ναι, είσαι καλή μαθήτρια. Ναι. Τι έβγαλες στη... Α, πρώτη γυμνασίου. Ναι. Δημοτικό πόσο το έβγαλες? Άριστα. Όλα αλφα. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Κάτι σε γιατρό σκέφτομαι. Α, γιατρός, έτσι το λες πολύ. Ναι. Ελέγχους πήρατε πρώτο τρίμηνο. Πόσο έβγαλες? 19.4, 15. 19.4. Τι βαθμούς βάζετε, δάσκαλε? Τα 20 φεύγουν έτσι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, εδώ οι φίλοι μας. Πώς σε λένε? Σταυρούλα. Η Σταυρούλα από τη ΣΑΜΟ, Πυθαγόριο. Ηραίο. Ηραίο, πολύ ωραία. Που έχετε εκεί το μουσείο, ας πούμε, τι είναι αυτό. Ναι, με τις κολόνες. Δεν είναι έτοιμο. Εμείς επισκεφτήκαμε πέρσι. Ποιο, στο Ποτοκάκι? Ναι. Α, αυτό, ναι. Έχει κι άλλο. Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε. Τι αγώνισμα κάνεις εσύ? Ακόντιο. Δεν μου λες κάτι, έχεις ένα αρτηχείο? Όχι. Πώς σου φαίνεται από το λίγο που την είδες? Ωραία. Πιο ωραία από τη ΣΑΜΟ? Ναι. 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 Φυσικά και όχι. Διώξε την αυτή αποστολή. Εσύ τι θα γίνεις στο μεγαλώσεις? Δεν ξέρω. Δεν είσαι καμία κατεύθυνση? Μπα. Γιατρός, δικηγόρος, ηθοποιός? Μπα. Όχι, ε. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ και τα κορίτσια. Πώς σε λένε? Μέρι. Δημήτρης Χρυσούλης. Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών. Γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα. Ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση του πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια.
Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητής συγκολήσεων. Ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξείδωτου χάλιβα. Κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολήσεις TIG για όλα τα μέταλλα. Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις. Αποστολή στος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή στος. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι, σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε εδώ και τα κορίτσια. Πώς σε λένε? Μέρι. Μέρι τι, Poppins? Παπα-Νικολάου. Δεν το ξέρω. Δεν μου λες Μέρι, εσύ τι αγωνίσμα κάνεις? Σφαίρα. Και εσύ σφαίρα. Μπράβο. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τον Στίβο? Τώρα, τους τελευταίους μήνες. Α, οπότε θα είναι και για σένα η πρώτη σου διοργάνωση, ε? Ναι. Είσαι καθόλου αγχωμένη? Λίγο. Ναι. Έχεις γνωστούς, έχουν έρθει μαζί σου από Σάμμο? Ναι. Θέλω να πω συγγενείς και... Μόνο η μητέρα μου είχε. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Θα σε στηρίξει και θα σε βοηθήσει. Καλή επιτυχία. Και εσύ? Γεια σας. Ονομάζομαι Μαρίλια. Μαρίλια. Ναι. Εσύ πότε γιορτάζεις, προφήτη Ηλία? Γιορτάζω 15 Αυγούστου. Της Παναγίας. Και το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο είναι ποιος? Της Αγίας Μαρίας. Α, και του προφήτη Ηλία μπορείς, θα βάλεις το τέλος. Ναι. Δεν μου λες κάτι Μαρίλια, εσύ τι αγώνισμα κάνεις? Έκανα 150 μέτρα. Έτρεξες? Ναι. Πώς θα πήγες? Πιστεύω ότι έχω περάσει τους χρόνους. Α, ναι, γιατί πρέπει να δείτε και τους χρόνους για να προκριθείτε. Ναι. Γιατί μετά μπορεί να έχει και πανελλήνιο για εσάς. Ναι. Μπράβο, καλή επιτυχία. Κορίτσια, ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Λοιπόν, εσείς από πού είστε? Σάμου, είστε της πενταήμερης? Άρα δεν έχετε αθλητές εδώ? Ποια είναι, εσύ είσαι αθλήτρια? Τι αγώνισμα? 80 μέτρα. Έτρεξες ακόμα? Ναι. Η κερκίδα σε υποστήριξε? Αμέ. Άρα εσύ είσαι πόσο, ΚΑΠΑ 13? 16. ΚΑΠΑ 16, ναι. Δευτέρα γυμνασίου? Τρίτη. Τρίτη. Δεν μου λες κάτι, τι θες εσύ να κάνεις μετά το σχολείο? Τι θέλω να περάσω. Επαγγελματικά τι θα ήθελες? Δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Μετεωρολόγος, γιατί είσαι λίγο θα βρέξεις. Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έλα να μπούμε λίγο γιατί... Έλα να μπούμε λίγο να κάνουμε μια διακοπή. Και ήρθαμε και με το μηχανάκι. Εσένα πώς σε λένε? Αναστασία. Έχεις ξαναμιλήσει στην απλωτεριά? Εντάξει. Εσύ έχεις ξαναμιλήσει. Είδατε, την είδατε την κοπέλα σε προηγούμενο γύρισμα που κάναμε. Λοιπόν, μικρή διακοπή να σταματήσει η βροχή και συνεχίζουμε. Λοιπόν, διακόψαμε για λίγο, καμία 3/4 περίπου, πέρασε ένα ισχυρό μπουρίνι. Ο λόγος βέβαια φυσιολογικός, αν και Απρίλης μήνα, τις θέλουμε τις βροχές. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε και τα εγκαίνια του φράγματος και λογικά θα πρέπει να έχει και μια σεβαστή ποσότητα νερού μέσα για να μπορέσει να γίνουν και τα εγκαίνια όπως πρέπει. Λοιπόν, στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο του ΣΕΓΑΣ εδώ, τον κύριο Κώστα Τριαντάφυλλο. Ήδη γίνονται προετοιμασίες στο στάδιο, βλέπετε. Τα δρομικά αγωνίσματα όσα έχουν μείνει λογικά δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα παιδιά τρέχουν κανονικά. Στο ύψος θέλει λίγο ένα καθάρισμα και οι ρήψεις που συζητάνε εδώ. Λοιπόν, έρχεται και ο κύριος Κώστας με τεμποδίων σήμερα. Με τεμποδίων. Λοιπόν, κύριος Κώστας Τριαντάφυλλος, εκπρόσωπος, τι είσαι στο... Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ. Στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο, ναι. Από τα άλματα θα γίνουν παράλληλα το άλμα σε μήκος των αγοριών και το άλμα σε ύψος των κοριτσιών. Αυτά τα δύο αγωνίσματα θα γίνουν ταυτόχρονα. Λοιπόν, για οικονομία χρόνου. Θα είστε αύριο και στα εγκαίνια του φράγματος?
Γιατί μάλλον λέει γι' αυτό ήταν η βροχή, για να γεμίσει λίγο. Είναι sequel αυτό, ε. Είναι δηλαδή, πάμε serial. Έχει πολλά επεισόδια με γένεια φράγματος. Θα μπορούσε να είναι και Netflix επεισόδιο. Λοιπόν, πείτε μας για τη διοργάνωση. Λοιπόν, εδώ έχουμε, τα παρακολουθείτε, φαντάζομαι τα έχετε ήδη περιγράψει στους τηλεθεατές. Πάμε σε μια διοργάνωση με τεμποδίων. Είναι μια διοργάνωση η οποία είναι βέβαια η χαρά του Στίβου. Είναι χαρά να βλέπουμε παιδιά από τυχείο τη Σάμο και την Ικαρία να έρχονται εδώ και να αθλούνται και να διαγωνίζονται. Αλλά πολλές φορές ο καιρός, εκεί που δεν βρέχει ποτέ στοιχείο, τυχαίνει να βρέχει στα δικά μας διεσελικά πρωταθλήματα. Εντάξει. Μας κάνει ανάπαυλα και προχωράμε. Επιτυχημένη από τις συμμετοχές, μας είπε και ο Γιάννης, πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος και πολύ καλό, γιατί ξέρετε, τώρα ξεπερνάμε σιγά σιγά τα θέματα που είχαμε με τον κορονοϊό. Οπότε τα παιδιά ξαναμπαίνουν στους στίβους, ξαναμπαίνουν στην διαδικασία των διασυλλογικών και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να ρωτήσω κάτι άλλο, ρωτήσαμε εδώ για την οργάνωση, είδαμε το χρονομέτρη με το. Πώς το λένε αυτό το φωτο. Το photo finish, το ηλεκτρονικό χρονόμετρό μας. Ναι. Από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ, υπάρχει δυνατότητα και στοιχείο να έχουμε photo finish. Έχει πράγματι εγκριθεί, υπάρχει μια μελέτη που έχει εγκριθεί στο στάδιο να αγοραστεί, δηλαδή να προμηθευτεί το στάδιο, ένα ηλεκτρονικό χρονόμετρο για το στίβο που λέγεται photo finish. Ωραία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε και ακριβή. Με χρόνους και ακριβείς χρόνους, αλλά και ταυτόχρονα με την πιστοποίηση του φωτοφίνης έχουμε τη δυνατότητα παιδιά, ταλέντα, που έχουμε πάρα πολλά ταλέντα στο νησί, τα οποία αναδεικνύονται κάθε χρόνο μέσα από το στίβο, να έχουν πιστοποιημένους χρόνους. Αυτός είναι ο λόγος που φέρνουμε φωτοφίνης από την Αθήνα. Δεν θα είχαμε όλο αυτό το κοστολόγιο και θα είχαμε κάθε φορά ακόμα και στις ημερίδες μας πιστοποιημένους χρόνους. Ακριβώς. Εάν είχαμε εδώ. Νομίζω ότι αυτό προχωράει. Πού καθυστερεί δηλαδή αυτό. Δυστυχώς καθυστερεί στο να υπάρξει αυτή η προμήθεια από τον Δήμο Χίου. Θεωρώ ότι όμως. Γιατί τα χρήματα υπάρχουν από υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχει πίστοση. Δεν έχει γίνει ακόμα ο σχετικός διαγωνισμός για να γίνει προμήθεια. Ελπίζω να γίνει γρήγορα. Μπορείτε και εσείς να πιέσετε, φαντάζομαι. Βέβαια, εμείς πιέζουμε συνεχώς και συνεχώς λαμβάνουμε ότι είναι σε προτεραιότητα. Γενικά τον αγώνα πώς τον βλέπετε? Εντάξει, όσο μπορείς να παρακολουθείς, γιατί εγώ μπήκα και. Όχι το συγκεκριμένο. Τον προεκλογικό αγώνα. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Είμαστε ακόμα 4-5 μήνες πριν. Αν δεν συμμετάσχετε. Δεν αναμειγνύεστε με τον βουλευτικό. Όχι, εμείς τα αυτοδιοικητικά δεν στο είμαστε. Στο άλμα σε μήκος. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Συνέβρεση τη φορά των αθλητών του και αμέσως μετά θα περάσουν έξω. Φεύγουμε σιγά-σιγά. Δεν θα μείνει κανείς στον αγωνιστικό χώρο. Φεύγουμε σιγά-σιγά γιατί έρχεται, λέει, άλλο ένα μπουρίνι. Μπράβο για άλλη μια φορά για τη διοργάνωση. Μπράβο για όλους τους αθλητές. Μπράβο για όλους τους. Για όλους τους συμμετέχοντες που μας ήρθαν από τα νησιά. Από τα νησιά, μπράβο για το χρονομέτρη. Σε λίγο δεν θα χρειάζεται ο άνθρωπος γιατί θα έχουμε δικό μας. Τώρα θα μπορεί να μιλήσει. Για κάτσε να δούμε πώς σας. Τώρα δίνει οδηγίες στους κατατόπους. Να δούμε αν μπορούμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε και με τον κύριο Κάβουρα. Κύριε Κάβουρα, είστε ο βασικός άξονας μιας επιτυχημένης διοργάνωσης. Δυστυχώς μας θα χάλασε ο καιρός. Αυτό δεν μπορούσατε να το κάνετε, Ήδη τώρα το έχω κανονίσει από εδώ και πέρα να μην ξαναβρέξει. Με ποιο μιλήσατε? Δηλαδή. Γενικά. Με τον Θεό. Με τον Θεό και με τους υποψήφιους τώρα που ετοιμάζονται για τις εκλογές. Πώς βλέπετε την οργάνωση, ευχαριστημένος? Κοίταξε να δεις, από τη συμμετοχή είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Τώρα. Με τον καιρό, το Θεό δεν μπορεί να τα βάλουμε. Ναι, ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι θα μας κάνει τη χάρη από τώρα και παραπέρα. Πρέπει να ολοκληρωθεί σήμερα, δηλαδή. Οπωσδήποτε, με το σκεπτικό ότι τα παιδιά αύριο το πρωί 6 ώρα φεύγουν. Σάμο Ικαρία αναχωρεί αύριο το πρωί. Σωστά, το ίδιο και το φωτοφίνης. Ναι, ναι. Και δεν μπορούν να αναβληθούν. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι, τα υπόλοιπα σας τα είπε και βέβαια. Ο τεχνικός και ο κύριος Τριαντάφυλλος, ο οποίος ήταν είμαι αντικαταστάτη του. Να είσαι καλά. Μπράβο, να είστε καλά και να έχετε δύναμη να συνεχίζετε να προσφέρετε. Ευχαριστούμε, κύριε Καβούρα. Λοιπόν, αποσυρώμαστε σιγά σιγά. Έχει ανοίξει από εκεί η πόρτα. Χαιρετούμε για να φύγουν τα νερά. Τι είναι? Μας λένε για μια αθλήτρια. Λοιπόν, αυτά από το γήπεδο της Χίου, φεύγουμε. Μπράβο στη διοργάνωση για άλλη μια φορά, μπράβο σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν και μπράβο και στα παιδιά που κατάφεραν να πιάσουν τα όρια, γιατί είπαμε, τα όρια είναι επίσημα για τη συμμετοχή στη συνέχεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Γεια σας.
Μπράβο, οδηγό, πουλάκια! Λοιπόν, ο κύριος Τούμπος νομίζω ότι τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους, δεν μπορεί να περιμένει τάχα της κυβέρνησης και του κυρίου Μηταράκη. Λέει ότι η δάσωση δεν έχει γίνει, δεν ήταν στο πρόγραμμα, ίσως να μπει και βέβαια... Πάμε από την αρχή. Καταστροφή συμφορά. Μπούρδες, λέω. Αμάντρε, που απλώνω την καταστροφή φέρνεις. Το κόψω. Πω, τι πάθαν. Μην μιλάς, μην μιλάς. Ουφ, πια καημένα και εσύ ολογκρίνια είσαι πια. Έλα Παναγία. Χαμογέλα, χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα Παναγία. Έλα. Γελάει τώρα, γιατί γελάω. Εσύ είσαι χαρούμενη. Κέφια είναι αυτά, ντουζένια. Μην τα κρατάς εσύ, σε βλέπω. Του κακό σου τον καιρό. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φυτάνια. Όχι στην τε... Λαθούμε να πούμε. Τι θα κάνουμε τώρα. Τα μάτια μου και τι θα κάνουμε. Συγκρεμία λέμε. Πάμε. Ώρα για διαφημίσεις. Δημήτρης Χρυσούλης. Μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές κατασκευές. Διαθέτουμε πλέον ό,τι πιο σύγχρονο στο τμήμα σχεδιασμού στον τομέα της τρισδιάστατης μοντελοποίησης μεταλλικών κατασκευών με πολλαπλά ωφέλη στη διαδικασία. Από την αρχική μέτρηση και το σχεδιασμό μέχρι την ανέγερση του έργου. Έτσι προλαμβάνεται κάθε αστοχία που μπορεί να προκύψει στη φάση της κατασκευής αλλά και της ανέγερσης. Εξαγωγή των αρχαίων σε εξειδικευμένα μηχανήματα για απόλυτη ακρίβεια στην κοπή και τη διάτρηση των δοκαριών. Γίνεται αυτόματος έλεγχος όλων των συνδέσεων για τυχόν σφάλματα. Ακριβής υπολογισμός του βάρους της κατασκευής, τρισδιάστατη παρουσίαση του πελάτη και διατήρηση του αρχείου για μελλοντικές παρεμβάσεις με την απόλυτη ακρίβεια. Δημήτρης Χρυσούλης. Αναλαμβάνουμε κάθε σιδηροκατασκευή ανεξάρτητα του βαθμού δυσκολίας. Κάτοχος πτυχίου επιθεωρητή συγκολήσεων, ειδικές αρχιτεκτονικές κατασκευές κοινού ή ανοξείδωτου χάλιβα, κατασκευές υγειονομικών χώρων και ειδικές συγκολήσεις TIG για όλα τα μέταλλα. Δημήτρης Χρυσούλης. Πολύχρονη εμπειρία με σύγχρονες κατασκευαστικές λύσεις. Ένα, δύο, τρία. Χάο! Άλλη μία, δεν το έχει τραβήξει. Ελάτε άλλη μία. Ένα, δύο, τρία. Χάο! Μπράβο! Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Στέλλας Μπέικερι. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Στέλλας Μπέικερι. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Στέλλας Μπέικερι. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Αποστολή Stores. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Stores. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι, σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Γεια σας και χαρά σας. Να χαίρεστε και να είστε πάντα υγιείς. Αυτή είναι η ευχή που λέμε κάθε φορά και χωρίς τύψεις,
χωρίς ενοχές. Είναι μια ωραία ευχή. Γιατί η μάστιγα του καιρού μας και ο προσωπικός μας τύραννος, και θα το εξηγήσω αυτό, τι είναι, νομίζετε πως είναι άλλα πράγματα? Όχι. Νέλο! Πώς? Έπεσε το πράγμα στην αρχή. Σας παρακαλώ, μαζευτείτε λίγο, κυρία μου. Το πράγμα έπαιζε, να το πάτε εδώ, τελικά. Τι γίνεται τώρα? Ανεβαίνει η ακροματικότητα κατά κόρυβα. Σβήστε αυτά, μην τα δει πάλι ο... Σοβαρευτείτε! Να με βγάζει όταν τραγουδώ, όχι ότι... Περίφημο παιδί και καταπληκτικός καλλιτέχνη. Ωραία, το πιάσαμε το 85%, προχώρησε. Έλα, έλα. Μας αρρωστήσατε όλους εδώ μέσα, κοιτάξτε, να τρίχιασαν. Έλα, Σίμωνε, για να σε λέω. Έλα, Σίμωνε, για να σε λέω. Κλείσε τηλεόραση αμέσως, γρήγορα. Είναι ό,τι πιο συγκινητικό και ό,τι πιο σοβαρό έχει πει κάποιος σήμερα εδώ, με συγχωρείς. Απριλίου, εδώ στο κλειστό γυμναστήριο, γίνεται το Aegean Boxing Cup, αγώνες πυγμαχίας, το Σάββατο και την Κυριακή που μας πέρασε, με sparring ακαδημιών, επίσημους αγώνες. Ξεκίνησε από το πρωί και συνεχίζεται μέχρι το απόγευμα. Όλα τα έσοδα, να πούμε, ότι θα διατεθούν για το Σύλλογο Αυτισμού της Χίου, μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται από το Σύλλογο εδώ της πυγμαχίας που υπάρχει. Αυτή την ώρα γίνεται sparring, έτσι λέγεται αυτό, είναι ένα ζέσταμα που γίνεται από τα παιδιά που παίρνουν μέρος. Έχουμε εδώ, βλέπουμε και έναν αγώνα που είναι σε εξέλιξη. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος για το... πάρα πολλοί αθλητές κυρίως. Τώρα είναι... ουσιαστικά ελεγχόμενος αγώνας, όπως μας είπαν. Θα μιλήσουμε μετά και με αθλητές και με προπονητές. Ο κόσμος δεν είναι ιδιαίτερος στο κλειστό. Κυρίως γιατί οι αθλητές από τη Χίο δεν είναι μεγάλος ο αριθμός τους, αυτοί που παίρνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, οπότε οι περισσότεροι που είναι στις κερκίδες είναι συγγενείς, γονείς αθλητών που έχουν έρθει από την υπόλοιπη Ελλάδα και έχουν έρθει αρκετοί αθλητές. Λοιπόν, εδώ έχουμε κοντά μας τον φίλο μας τον Μανώλη. Πόσα χρόνια κάνεις πυγμαχία?
Έντε. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? 8. Είσαι καλό παιδί? Ναι. Την αδερφή σου την προσέχει? Ναι. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Αρμονίστρας. Ναι. Ναι. Μπράβο. Καλό παιδί, να προσέχεις την αδερφή σου. Γεια σου. Εδώ στο control room βλέπουμε το παλιό πυγμάχο. Παλιό πυγμάχο, τον κύριο Τάσο, πρόεδρος. Εσείς θα πάρετε μέρος, θα γίνετε κανένα αγώνα επίδειξης? Εμείς μόνο στα συνηχητική κάλυψη της εκδηλώσεως. Έμαθα ότι θα γίνει μετά ένας αγώνας επίδειξης ανάμεσα σε σένα και στο 40. Αυτό θα είναι μέχρι τελικής πτώσεως, όποιος ζήσει, όποιος αντέξει. Συνεχίζεται λοιπόν και η δεύτερη μέρα της, αυτού του τουρνουά που γίνεται σήμερα, του Aegean Boxing Cup, ελπίζω να το λέω σωστά. Για ένα πολύ σημαντικό λόγο, όλες οι εισπράξεις θα δοθούν για το Σύλλογο Αυτισμού της Χίου. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής μέρας, έχει ξεκινήσει ένας αγώνας spearing λέγεται, κάτι σαν ζέσταμα, ελεγχόμενος αγώνας για τους αθλητές. Πολύς ο κόσμος που έχει έρθει εδώ πέρα και πολλοί προπονητές
Είναι μάλιστα κάποιοι αυτοί που ασχολούνται χρόνια με το χώρο της πυγμαχίας. Ένας από αυτούς είναι εδώ, θα τον βρούμε τώρα. Μισό λεπτό. Χαίρετε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Λιβάδη. Ο κύριος Λιβάδης είναι προπονητής της, του τμήματος πυγμαχίας του Ολυμπιακού. Ναι. Από ό,τι μου είπαν εδώ, είστε ο μεγαλύτερος από θέμα εμπειρίας, όχι ηλικίας. Είναι, στα νέα παιδιά μου μεγαλύτερος. Λοιπόν, εσείς καταρχήν ξεκινήσατε σαν αθλητής. Ναι, το 1974 ξεκίνησα σαν αθλητής. Ήμουνα 10 χρόνια αθλητής στην εθνική ομάδα, κάποιοι πρώτος Βαλκανιονίκης. Και από το 1984 ήμουν προπονητής εθνική ομάδα, μέχρι το 2000. Με μεγάλες επιτυχίες, οι οποίες δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμα. Και φαντάζομαι τότε, δηλαδή το 1974, σε σχέση με τώρα, δηλαδή 50 χρόνια σχεδόν μετά, ήταν πολύ πιο δύσκολα χρόνια, φαντάζομαι. Δύσκολα χρόνια, αλλά κάθε χρονιά είχε τη δική της χάρη και τη δική της αξία. Ναι. Mm. Δηλαδή, εσείς παίζατε, ξεκινήσατε στον Ολυμπιακό και συνεχίζετε και εκεί, φαντάζομαι. Στον Ολυμπιακό, ναι. Ναι, 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 ναι. Στον Ολυμπιακό από το 1969. Έκανα πάλι και μετά έκανα πυγμαχία. Ωραία. Και τώρα είσαστε από το πόσο του προπονητή. Είμαι προπονητής από το 84. Ωραία. Πόσα παιδιά ασχολούνται με την πυγμαχία στο σύλλογό σας? Πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά. Ναι. Τώρα αλλάξαμε χώρο, γιατί ο χώρος ήταν περιορισμένος και που είχαμε και άνοιξαμε, πήραμε διπλάσιο χώρο. Γιατί εδώ, ας πούμε, στοιχείο, ακόμα είναι κάτι που ουσιαστικά ξεκινάει στα σπάργανα, που λέει ο λόγος. Ακούστε. Έχετε έναν αξιολογότατο αθλητή εδώ πέρα, ναι. Τον Ανδρέα τον Κεχαγιά, ο οποίος είναι προπονητής. Τον είχα στην εθνική ομάδα αθλητή, ένα παιδί διαμάντη. Και μέχρι να τον μάθουν οι γονείς για να εμπιστευτούν τα παιδιά τους, θα περάσει καιρός. Αλλά θα είναι πιο θετικό, γιατί θα είναι αργά βήματα και σταθερά. Γιατί κακά τα ψέματα και το άθλημα στα μάτια ενός γονιού φαντάζει ότι είναι σκληρό. Τι προσφέρει σε ένα παιδί το να ασχοληθεί με την πυγμαχία? Εμένα η δουλειά μου είναι, είμαι εκπαιδευτικός. 35 χρόνια, πήρα σύνταξη τώρα, πριν 2 χρόνια. ήμουνα με τα παιδιά, να είστε καλά, ήμουνα με τα παιδιά. Οι γονείς μπορεί να παρασύρονται από την τηλεόραση. Σωστό. Που δείχνει κάτι έργα με το Ρόκι. Το άθλημά μας είναι από τα πιο ακίνδυνα. Το υλικό που χρησιμοποιείται, τα γάντια και οι στόχοι, είναι όλα αντισοκ, ελέγχονται. Δεν είναι γάντια του σάκου, είναι αντισοκ, έχουν ένα υλικό το, ναι, οποίο, το οποίο αυτό παλιά η Παγκόσμια Ομοσπονδία κάθε 2 χρόνια έδινε την έγκριση για τα γάντια. Αχα. Κάθε 2 χρόνια, γιατί σου λέει στα 2 χρόνια το υλικό αυτό φθήρεται, δεν έχει απορροφητικότητα. Σωστά. Οπότε μπορεί να κάνει ζημιά. Άρα δηλαδή υπάρχει μεγάλη προστασία και από τα ιατρικά team που έχουμε. Αμέσως μετά την τελευταία φωτογραφία θα του θα πεις, πάει έτσι. Ψέματα ένα πρώτον. Ναι. Ή θα πάει αργά η μουσική και λοιπά. Stop! Και μουσική και μετά ξεκινάει. Α, και μουσική, ωραία, εντάξει. Ησυχία παρακαλώ, πάμε πάλι. Όχι, θα το κάνει ένα όμορφο fade out. Μπήκε στο πετσί του ρόλου. Ναι, fade out. Stop! Ποιος όν μίλησε? Καλά. Πάμε. Έτοιμοι? Ναι. Playback! Εδώ κάπου είμαι κι εγώ δίπλα, εδώ πέρα, δεν φαίνομαι. Καλύτερα. Χάος! 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 Χάος!
Χάος. 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 Η ζωή για τα αδέσποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Τα αδέσποτα της Ελλάδος ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δεν είναι επιλογή τους να ζουν στον δρόμο, αλλά δική μας έλλειψη ευθύνης. Και είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Δεν αγοράζουμε ένα ζώο, αλλά υιοθετούμε ένα αδέσποτο σαν αυτά εδώ. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας για να μην επιβαρύνουμε την κατάσταση. Προσφέρουμε εθελοντική βοήθεια στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής μας, πιέζουμε το Δήμο μας να εφαρμόσει τον νόμο για τα αδέσποτα και καλούμε την αστυνομία για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης. Κανένα πλάσμα δεν αξίζει να βασανίζεται. Ας βάλει ο καθένας μας ένα λιθαράκι για να αλλάξουμε τη ζωή των αδέσποτων στη χώρα μας. Καλώς τους! Τι έγινε, Νεφέλη, έτοιμη για βόλτα? Πανέτοιμη! Μπράβο! Έχεις ξαναμπεί σε σκάφος? Όχι, πρώτη φορά. Θα σου αρέσει πολύ, είμαι σίγουρος. Πάμε λοιπόν, έλα. Από εδώ. Όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο, τι φοράς πρώτα? Ζώνη, φυσικά. Και όταν μπαίνεις σε σκάφος, τι φοράς? Σωσίδιο, φυσικά. Μπράβο. Δώστε μου 2 λεπτά να κάνω ένα τελευταίο έλεγχο ασφαλείας και λύσαμε. Εσύ, θα αποδείξεις. Εννοείται. Τώρα που δώσαμε με ασφάλεια, θα απολαύσω θάλασσα. Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια? Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056. Το χαμόγελο του παιδιού? Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει? Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα. Το μπλουζάκι που φοράω είναι των ενεργών μπαμπάδων, που σχηματίστηκαν για να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα στην αποκοινού και εξίσου ανατροφή των παιδιών τους. Οι γονείς μπορεί να χωρίσουν μεταξύ τους. Δεν χωρίζονται όμως ποτέ από τα παιδιά τους, εκτός αν είναι κακοποιητικοί και επικίνδυνοι προς αυτά. Πράγμα που μπορεί να ισχύει τόσο από τη μεριά της μητέρας, όσο και από τη μεριά του πατέρα. Ο νόμος σωστά ψηφίστηκε και ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί. Για περισσότερες πληροφορίες και στήριξη στο θεσμό της συνεπιμέλειας, www.energimbabades.gr.